Υπέροχο. Είναι αλήθεια ότι μετά από 40 χρόνια πίσω από τη μαρκίζα της μουσικής και της δισκογραφίας, δεν είχα σκεφτεί να γράψω ένα βιβλίο. Με όλα αυτά που έζησα, που γνώρισα, που δημιουργήσαμε μαζί με μια γενιά καλλιτεχνών. Μια γενιά που μπορώ να πω με υπερηφάνεια ότι υπήρξε η μακροβιότερη της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Μετά από 40 χρόνια, οι περισσότεροι σήμερα λειτουργούν, γεμίζουν στάδια και συνεχίζουν να δημιουργούν. Όλα αυτά βέβαια που σήμερα θα ακούσετε και που ίσως αύριο διαβάσετε, ξεκινώντας από τα παιδικά μου χρόνια και φτάνοντας μέχρι σήμερα, είναι αλήθεια ότι όπως σας είπα δεν είχα σκεφτεί να τα κάνω βιβλίο. Ένα καλοκαίρι όμως, που είχα αρχίσει να γράφω ορισμένα γεγονότα, κυρίως από την επαγγελματική μου ζωή, για να παραμείνουν στο οικογενειακό μου αρχείο, έκανα ένα λάθος. Και την πρόθεσή μου αυτή την εμπιστεύτηκα σε δύο καλούς μου φίλους, τον Γιάννη τον Γκυρ και τον Κώστα Βαρότσο. Αμέσως δέχτηκα μια τέτοια επίθεση που αυτή τη στιγμή το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τους καλέσω στο βήμα και ενώπιόν σας να τους ζητήσω να απολογηθούν. Α, καλά, κατάλαβα. Ο Γιάννης ο Κύρ μιλάει μόνο με τα σκίτσα του. Τότε, Κώστα Βαρότσο, σε σένα πέφτει ο κλήρος να απολογηθείς και σε παρακαλώ να έρθεις στο βήμα. Λοιπόν, εγώ... Τώρα είμαι ένας εικαστικός, ε, και... εικαστικά. Και βέβαια θα τα πω εικαστικά, ε. Εικαστικά, βέβαια. Λοιπόν, εικαστικά. Τα βράδια, όταν όλα ησύχαζαν και έπεφταν τα φώτα, καθόμαστε με τον Γκυρ και τον Μάκη σε μια ταράτσα και κοιτάγαμε τη θάλασσα. Και εγώ, ξέροντας την ιστορία του Μάκη, σκεφτόμουν πώς να τον τζιγκλίσω να αρχίσει να μιλάει για την ιστορία, την ιστορία της μουσικής. Την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Και δεν χρειάζονταν πολύ. Μόλις του έλεγα δύο κουβέντες, άρχιζε με πάθος να μας περιγράφει με λεπτομέρειες τρομερές όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μιας Ελλάδας η οποία με τα πολεμικά άρχιζε να ψάχνει τον εαυτό της και να βρίσκει από το τίποτα και να χτίζει έναν πρωτοφανή ποιοτικά πολιτισμό που ήταν η ιστορία της ελληνικής μουσικής. Παράλληλα, όλες οι τέχνες εκείνη την περίοδο είχαν πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και όταν τον ακούγαμε και μίλαγε, κάποια στιγμή, συγχρόνως σχεδόν, εγώ και ο Κύρ του λέμε «Μα αυτό πρέπει να μείνει στην ιστορία». Πρέπει να γραφτεί η ιστορία αυτής της περιπέτειας της ζωής σου, διότι αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας. Οι νέοι, από πού θα μάθουν όλες αυτές τις τρομερές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι σημαντικό επίσης, διότι δείχνει ένα πράγμα. Δείχνει μία πορεία εξαιρετικά δημιουργική, μία πορεία συγκλονιστικά ποιοτική, και πραγματικά μια ιστορία που είχε ένα πολύ βασικό στοιχείο, το στοιχείο της εξελικτικότητας. Αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα για τους νέους σήμερα που ξεκινάνε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την πορεία της ζωής τους. Οπότε, από μεριά μου θέλω να ευχηθώ καλοτάξιδο το βιβλίο και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάκη για αυτό το δώρο που μας έκανε να διατηρήσει και να μεταφέρει στις επόμενες γενιές όλη αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Καλησπέρα. Κατοχή, δίκαστρο, απελευθέρωση. Κάποτε ένας καλός μου φίλος μου είχε πει: «Μάκη, αυτό που με ιντριγκάρει σε σένα είναι ότι πίσω από τη σοβαρότητα που εκπέμπεις κρύβεις βαθιά μέσα σου μια υπέροχη παιδικότητα». Ομολογώ ότι με τα λόγια του αυτά στην αρχή χαμογέλασα και πήγα να τα προσπεράσω. Σε λίγο όμως τα ξανάφερα στο μυαλό μου και αναλογιζόμενος ολόκληρο το παρελθόν μου, σκέφτηκα ότι ο φίλος μου είχε δίκιο. Αφού ποτέ εγώ δεν έζησα σαν παιδί, ποτέ δεν γεύτηκα την παιδική ανεμελιά, ακόμη και στα χρόνια της εφηβείας μου. Ήμουνα δεν ήμουνα 4 ετών, όταν για πρώτη φορά ένιωσα τα τρεμάμενα χέρια της μάνας μου να με κατεβάζουν σε ένα υγρό υπόγειο και στη συνέχεια να αντικρίζω μέσα στη νύχτα στην ταράτσα του σπιτιού μας τις φωτιές και τους καπνούς να φτάνουν μέχρι τον ουρανό στο γειτονικό Πειραιά. Ένιωσα στο σπίτι μου τα πάντα να αλλάζουν. Τα γελαστά πρόσωπα έγιναν σκυθροπά και εγώ σταμάτησα να παίζω με τους δικούς μου. Άρχισα να συμμετέχω σε αυτό που συνέβαινε, χωρίς όμως να μπορώ να καταλαβαίνω. Είχε ξεσπάσει η γερμανική κατοχή. Όλοι ήταν ανάστατοι και περισσότερο η οικογένειά μου, λόγω της εβραϊκής καταγωγής μας. Δεν πέρασε καιρός και ένα βράδυ πετάχτηκα στον ύπνο μου τρομαγμένος από το θόρυβο. Βλέπω τους γονείς μου αλόφρονες να ετοιμάζουν βαλίτσες, να κλειδώνουν το σπίτι και σε λίγο όλοι μαζί, φορτωμένοι σε ένα καμιόνι, να ξεκινάμε για ένα άγνωστο ταξίδι. Η γραμματέας του πατέρα μου, η Πιπίτσα, είχε οργανώσει τη φυγάδευσή μας. Ήταν σούρουπο, όταν λίγες μέρες αργότερα το καμιόνι μας ξεφόρτωσε καταταλαιπωρημένους στη μικρή πλατεία ενός χωριού της Ευρυτανίας, στο Δίκαστρο. «Αυτό είναι το σπίτι των βλάχων», μας είπε κάποιος περαστικός που τον ρωτήσαμε. «Εκεί να πάτε». Η οικογένεια Βλάχου ήταν μια καλοσυνάτη, γελαστή οικογένεια που μας υποδέχτηκε με ανοιχτή αγκαλιά, λες και μας γνώριζε από χρόνια. Εκεί, στο μικρό αυτό ανταρτοκρατούμενο χωριό, φιλοξενηθήκαμε από την οικογένεια Βλάχου περίπου 1,5 χρόνο. Εκεί βέβαια συνέβησαν γεγονότα με χαριτωμένες αλλά και τραγικές προεκτάσεις με τέτοια πλοκή που ένας φίλος σκηνοθέτης που είναι ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή, όταν του τις διηγήθηκα, μου ζήτησε αμέσως να αναλάβει να τις μεταφέρει για ένα θεατρικό έργο αξιώσεων. Βέβαια, δεν προτίθεμαι σήμερα να σας διηγηθώ όλη μου τη ζωή έτσι όπως την έγραψα, εξάλλου μου το έχει απαγορεύσει ο εκδότης μου. Με την επιμονή μου όμως, τον έπεισα να συνεχίσω λίγο ακόμα. Ένα βράδυ, ο καπετάν Κρέτσης μας ανακοίνωσε ότι όλο το χωριό θα έπρεπε να ξεσηκωθεί και να βαδίσει προς το Καρπενήσι, γιατί οι Γερμανοί ανέβαιναν προς το Δίκαστρο καίγοντας τα πάντα πίσω τους. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια καινούρια οδύσσια. Θυμάμαι ένα ολόκληρο τσούρμο να βαδίζουμε μερόνυχτα από χωριό σε χωριό, ενώ ο παπάς του χωριού προπορεύονταν, ψέλνοντας και τραγουδώντας για να μας δίνει κουράγιο. Περάσαμε το Σπερχιό γύρω στις 15 φορές. Τα παπούτσια του πατέρα μου είχαν λιώσει από τα νερά και τον βλέπω ακόμα μπροστά μου να προσπαθεί να τα δέσει με επιδέσμους για να μπορέσει να προχωρήσει. Η περιπλάνησή μας ήταν εφιαλτική, μέχρι που τελικά φτάσαμε στη Λαμία, όπου εκεί σε λίγες μέρες κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Χίτλερ έπεσε. Εκεί ακούσαμε τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπάνε χαρμόσυνα και έτσι καταλάβαμε ότι το θαύμα είχε γίνει. Λίγες μέρες αργότερα, δύο βρετανικά καμιόνια μας φόρτωσαν και πάλι για να μας μεταφέρουν στην Αθήνα. Μας οδήγησαν μέχρι την Ομόνια, όπου ρακένδι την ιστική και άφραγγη ξαναντικρίσαμε την Αθήνα. Τίποτα όμως δεν ήταν ίδιο. Το χειρότερο, όταν πήγαμε να ξαναβρούμε το σπίτι μας. Το είδαμε φωτισμένο και όταν χτυπήσαμε την πόρτα, μας την ξανάκλεισαν στα μούτρα λέγοντάς μας: «Το σπίτι είναι δικό μας. Το αγοράσαμε από τους Γερμανούς». Δεν είχαμε πού να περάσουμε το βράδυ μας.
Τα χρόνια της ανασυγκρότησης υπήρξαν δύσκολα, θα έλεγα τραγικά. Θυμάμαι τη μάνα μου να μου ζητάει να μαζεύω ό,τι περίσσευε από το ψωμί του μεσημεριανού και να το φυλάξω για να το έχω για βραδινό. Την ίδια εποχή θυμάμαι να περπατάω με τον πατέρα μου έξω από τον κινηματογράφο Άρη στην Αχαρνών που έπαιζε τον Ταρζάν και να τον παρακαλάω να μπούμε μέσα για να δω για πρώτη φορά στη ζωή μου τι είναι κινηματογράφος και ποιος είναι ο Ταρζάν. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά, παιδί μου. Μετά θα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι με τα πόδια. Οι σκηνές και τα λόγια αυτά χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη μου και με συνόδευσαν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Με είχαν πληγώσει, μου είχαν στερήσει την παιδικότητά μου, αλλά ταυτόχρονα με έκαναν δυνατό. Πριν από τον πόλεμο, ο πατέρας μου, ο Μίνος, διεύθυνε τις δύο δισκογραφικές εταιρείες Οντεόν Παρλοφών με τη γνωστή συμβολή του στην καθιέρωση των μεγάλων του Ρεμπέτικου, Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου και τόσων άλλων. Μετά την κατοχή όμως και την επιστροφή μας από τα βουνά, τίποτα δεν ήταν ίδιο. Ο Μίνος βρέθηκε χωρίς δουλειά, η δισκογραφική εταιρεία είχε κλείσει, καθώς και το εργοστάσιο της Κολούμπια. Στην αρχή καταπιάστηκε μαζί με τον πεθερό του με τα υφάσματα. Αργότερα, δειλά-δειλά, επέστρεψε στη δισκογραφία. Συγκέντρωσε ξανά τους παλιούς του φίλους και συνεργάτες και άρχισε μια καινούργια εποχή δημιουργίας. Ένα βαρύ όμως έμφραγμα δεν άργησε να τον χτυπήσει και αυτό ήταν η αφορμή της αρχής του τέλους της εταιρείας. Έτσι, το 1960 έφτασαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με ένα τεράστιο χρέος στην Κολούμπια. Οι Άγγλοι ιδιοκτήτες του εργοστασίου αντέδρασαν βία, σταματώντας αμέσως να τροφοδοτούν με δίσκους και τις δύο εταιρείες, παρότι η Parlophone, στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας μου με ένα μικρό ποσοστό, δεν χρωστούσε δεκάρα. Έτσι, σε λίγες εβδομάδες και οι δύο εταιρείες παρέλυσαν. Το όνειρο της δισκογραφίας για μένα το έβλεπα να χάνεται. Ενώ μια τρελή ιδέα με βασάνιζε μερόνυχτα. Πατέρα, θα πάω στο εργοστάσιο να τους μιλήσω και θα τους εξηγήσω ότι θέλω να μου δώσουν μία ευκαιρία. Αυτή η δουλειά πρέπει να σωθεί και εγώ πιστεύω ότι κάτι μπορεί να πετύχω. Ποτέ όμως δεν άκουσα από το στόμα του τις λέξεις «Παιδί μου, προχώρα». Διευθυντής Κολούμπια ήταν κάποιος του Μπακάρης, ένας πανέξυπνος άνθρωπος που όταν του μιλούσες το οξύ του βλέμμα νόμιζες ότι σε διαπερνάει ολόκληρο, σαν να ήθελε να σε ακτινογραφήσει. Σε δύο μέρες βρισκόμουν στο γραφείο του. «Κύριε του Μπακάρη, ξέρω από τον πατέρα μου ότι είστε ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος και θέλω να με βοηθήσετε και εμένα να πετύχω το στόχο που έχω βάλει. Αν αποδεχτείτε την πρόταση που θα σας κάνω, είμαι βέβαιος ότι και εγώ θα μπορέσω να σας βοηθήσω να μην χάσετε τα λεφτά σας. Ο πατέρας μου και οι Παρλοφών δεν σας έχουν καθυστερήσει ούτε μια δεκάρα. Είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε όλα τα χρέη της Οντεόν, αρκεί να μας εμπιστευτείτε. Σας ζητώ λοιπόν να αρχίσετε και πάλι να μας παραδίδετε τους δίσκους και για κάθε δίσκο που θα παραδίδετε θα μας χρεώνετε στο εξής με 3 δραχμές πάνω από την κανονική τιμή του. Με αυτόν τον τρόπο το χρέος της Οντεόν σε 3-4 χρόνια το πολύ θα αποσβεστεί». Όση ώρα μιλούσα, θυμάμαι τον Μπακάρη τελείως ανέκφραστο, ενώ αισθανόμουν τα μάτια του να είναι καρφωμένα επάνω μου σαν προβολής ανάκρισης. Όταν τελείωσα, μια ψυχρή απάντηση με περίμενε. «Μου ζητάς κάτι που δεν μπορώ να το αποφασίσω μόνος μου. Θα επικοινωνήσω με τη διοίκηση του Λονδίνου και μόλις έχω νεότερα θα σας ειδοποιήσω». Πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα. Πέρασε και δεύτερη. Μπήκε και η τρίτη, όταν χτύπησε επιτέλους το τηλέφωνο. Το νέο ραντεβού κλείστηκε για το επόμενο μεσημέρι. «Τις προάλλες, παιδί μου, δεν σου κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πάθος με το οποίο μου μίλησες. Τελικά το Λονδίνο αποφάσισε να δεχτεί την πρότασή σου υπό δύο όρους. Θα δημιουργήσετε με τον πατέρα σου μια εντελώς νέα εταιρεία. Αλλά ο δεύτερος όρος
Δεν θέλουμε να συμμετέχει κανείς από τους παλαιότερους συνεταίρους σας. Μόνο εσύ και εκείνος. Ο συναισθηματισμός του πατέρα μου δεν μπορούσε να χωρέσει τον αποχωρισμό του από τους 11 συνεταίρους του. Εσείς οι δύο θα αναλάβετε όλα τα χρέη, αλλά και τη διοίκηση. Αυτός ήταν ο απαράβατος όρος των Εγγλέζων. Η μόνη παρηγοριά του Μίνου ήταν ότι τη διαχείριση της Μακεδονίας θα μπορούσε να τη συνεχίσει η οικογένεια Αμπραβανέλ. Κάπως έτσι, πάντως, το 1961, ιδρύθηκε η εταιρεία Μίνος Μάτσας και Γιος. Φτωχολογιά, μα στον κόσμο δεν υπάρχει άλλη τέτοια ομορφιά. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνω ανηφοριές για να δω τα δυο της μάτια που μ' ανάψανε φωτιές. Που μ' ανάψανε άλλον άντρα για να δει. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνω ανηφοριές για να είδω τα δυο της μάτια που μ' ανάψανε φωτιές. Αχ, που μ' ανάψανε αυτό ήταν το τραγούδι που έμελε να αποδειχθεί το τυχερό μου. Όχι μόνο γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω να καταλαβαίνω σε βάθος τη δουλειά και τα μυστικά της, αλλά γιατί μου χάρισε και την πρώτη μου μεγάλη επιτυχία. Μόλις το πρωτάκουσα το τραγούδι αυτό του Απόστολου Καρδάρα με τον Αντώνη Ρεπάνη που το πρωτοτραγούδησε, το είχε κυκλοφορήσει η Κολούμπια, μια τρελή ιδέα πέρασε από το μυαλό μου. Να το ηχογραφήσω σε μια δεύτερη εκτέλεση με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, έναν τραγουδιστή σπουδαίο, ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους που είχα κληρονομήσει από την Οντεόν. Και σκέφτηκα ότι θα τα τραγουδούσε πολύ καλύτερα. Σε λίγες μέρες το ηχογραφούσαμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» και μόλις κυκλοφόρησε ο Περπινιάδης άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια 5-5. Ήταν τα σκαλοπάτια της επιτυχίας του και μαζί κι εγώ να κάνω τα πρώτα μου δειλά βήματα.
Σε ένα μήνα βούιζαν όλα τα jukebox, τα ραδιόφωνα της Γενέρ, ενώ τα δισκάδικα δεν σταματούσαν να πουλάνε το δικό μας δίσκο. Ενώ της Κολούμπια σχεδόν είχε εξαφανιστεί. Τότε συνειδητοποίησα ότι συνέβη κάτι τελείως μεταφυσικό. Όπως ο Μίνος Μάτζας είχε βάλει κάποτε για πρώτη φορά τον Απόστολο Καλδάρα στο στούντιο για να δημιουργήσει τα πρώτα του μεγάλα τραγούδια «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» και το «Εβίβα Ρεμπέτες», έτσι και ο Απόστολος Καλδάρας με τα περίφημα σκαλοπάτια του με είχε βάλει εμένα για πρώτη φορά στο στούντιο για να δημιουργήσω και την πρώτη μου επιτυχία. Χωρίς σχεδόν να το καταλάβω, μόλις είχε σπάσει το ρόδι. Δεκέμβριος 1963. Από τη μία πλευρά του τραπεζιού ο Στέλιος Καζαντζίδης με το δικηγόρο του Χαράλαμπο Δανιηλίδη και τη Μαρινέλα. Από την άλλη ο πατέρας μου, σε μία από τις σπάνιες παρουσίες του, ο δικηγόρος μας Θεόδωρος Εργάκης και εγώ. Το όνειρο της συνεργασίας μου με το Στέλιο βρίσκεται μετά από 2 χρόνια ένα βήμα πριν την υλοποίησή του. Όλα ήταν έτοιμα και συμφωνημένα. Τη στιγμή όμως που ο Στέλιος και ο πατέρας μου θα έπαιρναν στα χέρια τους τις πένες για να βάλουν τις τελικές υπογραφές, μπαίνει ξαφνικά η γραμματέας του Δανιηλίδη και μας αναγγέλει ότι κάποιος ζητάει επιγόντως το Στέλιο. Εκείνος σηκώνεται ευνηδιασμένος και βγαίνει έξω. Ενώ εμείς με τη Μαρινέλα και τους υπόλοιπους συνεχίζουμε να κουβεντιάζουμε εντελώς ανυποψίαστοι. Η ώρα όμως περνάει και αναρωτιόμαστε γιατί αργεί να επιστρέψει ο Στέλιος. Η Μαρινέλα, φανερά ανήσυχη, βγαίνει στο διάδρομο και τρέχει προς την εξώπορτα να δει τι συμβαίνει. Εμείς στο γραφείο δεν ξέρουμε τι να υποθέσουμε. Η αμηχανία του δικηγόρου του Στέλιου είναι φανερή, όπως και η δική μας, και προσπαθούμε με το μήνο να την κρύψουμε. Θα είχε περάσει 1/4, που εμένα μου φάνηκε ένας χρόνος, όταν ξαφνικά από τη μισάνοιχτη πόρτα του γραφείου ακούμε βήματα στο διάδρομο και τη χαρακτηριστική φωνή της Μαρινέλλας να λέει στον Καζαντζίδη με πολύ έντονο ύφος: «Άκου να δεις, Στέλιο, εσύ δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά εγώ φοράω παντελόνια. Λοιπόν, πάμε μέσα». Τα μουδιασμένα πρόσωπά μας συνήλθαν και σε λίγα λεπτά υπογράφαμε το πολυπόθητο συμβόλαιο. Έτσι άρχισε η συνεργασία μου με τον Στέλιο. Ή μάλλον η ιστορία μιας περιπέτειας που ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα βάσταγε 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα κοκτέιλ με όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, αγάπη, πάθος, πίκρα, οργή, μίσος. Με το Στέλιο ξενύχτησα, δάκρυσα, θύμωσα, απογοητεύτηκα και άλλες φορές ενθουσιάστηκα, παθιάστηκα, πέταξα από τη χαρά μου. Κι αυτός όμως νομίζω ότι στη διαδρομή του με αγάπησε. Μου έστελνε συχνά για δώρο ό,τι πολυτιμότερο είχε, τα ψάρια που με πολύ αγάπη και κόπο ψάρευε. Και άλλες στιγμές με μίσησε όσο κανείς άλλος στη ζωή μου. Με έβρισε δημόσια, σαν το χειρότερο εχθρό του, αλλά λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, ρωτούσε επίμονα τη γυναίκα του, τη Βάσο, και τον αγαπημένο κουμπάρο του, τον Νίκο Τζανιδάκη, όπως αργότερα μου εκμυστηρεύτηκαν οι ίδιοι: «Ο Μάκης μου έστειλε λουλούδια, μου έστειλε ευχές για περαστικά. Α, μπράβο». Όποια και να σε, ό,τι και να σε, κάνε μου απόψε
συντροφιά δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά. Αν είναι η μοίρα μου σαν κατεμένη, δε φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Όσες γυναίκες έχω γνωρίσει έφυγαν δίχως αφορμή, όμως δεν έχω καμιά μισή. Τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, «Η άπονη ζωή», που υμνεί την απονιά και την ατυχία της ζωής, έμελε να γίνει για μένα η αφορμή μιας πραγματικά τυχερής γνωριμίας που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη φιλία. 1964. Ακούω στο ραδιόφωνο την άπονη ζωή και κυριολεκτικά ξετρελαίνομαι. Με το που φτάνω στο γραφείο, ξανακούω το δίσκο και βλέπω ότι η στίχη είναι υπέροχη. Εξίσου σημαντική με τη μουσική. Αυτό όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι η Κολούμπια δεν ανέφερε καν στις διαφημίσεις της το όνομα του στιχουργού. Ρωτώντας, έμαθα ότι ο στιχουργός είναι ένας νέος δημοσιογράφος που δουλεύει στα νέα. Την επομένη κιόλας ήμουνα στα γραφεία της Χρήστου Λαδά, ζητώντας να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η συνάντηση ήταν όντως καταλυτική, γιατί αμέσως με το Λευτέρη γίναμε φίλοι. Λίγες μέρες αργότερα, κουβεντιάζοντας, του λέω: «Τα τραγούδια σου με το Σταύρο οφείλουν ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους και στο στίχο σου. Γιατί στις διαφημίσεις της Κολούμπια δεν αναφέρεται το όνομά σου? Αδικία δεν είναι?» Δεν πρόφτασα να τελειώσω τη φράση μου και λες, και τα λόγια μου ήταν το σπίρτο που έβαλε φωτιά σε μια αποθήκη γεμάτη μπαρούτι: «Είσαι ο δεύτερος που μου το λέει μετά τον Ξαρχάκο. Αύριο κιόλας θα πάω στην Κολούμπια και θα τους τα πω». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που γνώριζα τον Λευτέρη, τον πραγματικό Λευτέρη. Τον εκρηκτικό, τον αθυρόστομο, αυτόν που ξέρουμε οι φίλοι του και όχι μόνο.
Από εκείνη τη στιγμή η φιλία μας είχε βάλει πια τα θεμέλια της αιωνιότητας. Ο Λευτέρης στη συνέχεια όχι μόνο σημάδεψε με τα τραγούδια εμένα σαν άνθρωπο και τη Μήνος, αλλά σημάδεψε και ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι και άνετα σήμερα κατατάσσεται στη θέση του πρώτου και σημαντικότερου ποιητή της γενιάς του. Απ' την ίδια ακριβώς ομάδα, δηλαδή τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Γρηγόρη Πιθηκότση, γεννήθηκε εκείνη ακριβώς την εποχή ένα ακόμη τραγούδι που κυριολεκτικά με συγκλώνησε. Όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, ένιωσα σαν να είχα δεχθεί βαθιά μαχαιριά μέσα μου. Το πάθος και η αγάπη μου για το συνθέτη της άπονης ζωής και για τη δωρική φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση ήταν μεγάλο. Η μουσική του Ξαρχάκου κατόρθωσε για δεύτερη φορά να με συνταράξει. Είναι ένα τραγούδι που αξίζει να ακουστεί και σήμερα, με προσήλωση όμως. Η μακρόσυρτη επιβλητική εισαγωγή του, η δεξιοτεχνία με την οποία ο συνθέτης πάνω στον ίδιο ρυθμό περνάει στο κουπλέ για να δώσει το λόγο στον ιεροψάλτη Πιθηκότση. Το τραγούδι αυτό με σημάδεψε κυριολεκτικά. Όχι μόνο γιατί με έκανε να κλάψω από συγκίνηση όταν τ' άκουσα, αλλά γιατί ταυτόχρονα με έκανε να ζηλέψω σαν ένα μικρό παιδί, να πεισμώσω με τον εαυτό μου και να σκεφτώ, και δημιουργικά παράλληλα, γιατί αυτό το σπουδαίο συνθέτη να μην τον έχω εγώ, γιατί αυτή την ουράνια φωνή που φάνταζε σαν περήφανη αρχαϊκή κολόνα να μην την έχω εγώ. Έδωσα τότε στον εαυτό μου έναν όρκο. Θα δημιουργήσω το δικό μου Ξαρχάκο, αφού δεν μπορώ να τον ξελογιάσω από την Κολούμπια. Είναι το παιδί τους. Θα δημιουργήσω το δικό μου Πιθηκότση, αφού και αυτόν δεν μπορώ να τον ξελογιάσω από την Κολούμπια. Είναι ο άνθρωπός τους. Κι έτσι δημιούργησα τη δική μου γενιά καλλιτεχνών και άλλοι πια θα τη ζηλεύουν, άλλοι πια θα θέλουν να την είχαν δική τους.
μαγιά σου μάτια κάποιο Σάββατο βραδό στη Κεσαριανή. Κάποτε, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε πει καθ' υπερβολήν «Το ρεμπέτικο είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που πέτυχε». Λοιπόν, σε αυτή την επανάσταση έπαιξα και εγώ κάποιο ρόλο και σε αυτό συνέβαλε μάλλον ένα παιχνίδι της τύχης. Είναι αρχές του 64, ένα πρωινό κατεβαίνω στη μικρή αποθήκη της Σταδίου και βλέπω ένα ξεχασμένο πακέτο με σκονισμένα βινήλια 78 στροφών. Ξεχωρίζω αμέσως τρεις δίσκους. Ο ένας είναι του Μάρκου Βαμβακάρη «Τα καραβοτσακίσματα». Ακούγοντάς τα, δεν το κρύβω, ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά στην ολιγόχρονη τότε επαγγελματική διαδρομή μου που άκουγα συνειδητά και με προσοχή τραγούδια με τη φωνή του Μάρκου. Αυτό το αυθεντικό ηχόχρωμα που ανάβλιζε ο Μάρκος από τις 78 στροφές μου ξανάφερε στο μυαλό όλα όσα είχα διαβάσει για την εμπνευσμένη ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη το 1949 για το ρεμπέτικο τραγούδι. Η θύμηση της ομιλίας αυτής, οι μνήμες μου από τις διηγήσεις του Μίνου, αλλά κυρίως μια χορδή συγκίνησης που χτύπησε την ψυχή μου, μου έδωσαν την ιδέα να ξαναζωντανέψω όλους αυτούς τους θησαυρούς που είχα κρυμμένους μέσα στις 78 στροφές, μεταφέροντάς τους στις νέες μορφές δίσκων των 45 και των 33 στροφών, αλλά και να ηχογραφήσω και καινούργια ρεμπέτικα τραγούδια.
Παράλληλα, άρχισα να αναζητώ τον Μάρκο. Ήταν εξαφανισμένος και κανείς δεν γνώριζε πολλά πράγματα για το που μένει και τι κάνει. Σε λίγες εβδομάδες, ο Μάρκος καθότανε απέναντί μου στο γραφιάκι της Σταδίου. Ψηλός, λιγνός και πάντα με το μακρύ παλτό όπως ακριβώς μου τον είχε περιγράψει ο πατέρας μου. Η μόνη διαφορά τώρα πια έδειχνε γερασμένος και φανερά κουρασμένος. «Έκανα τόσες επιτυχίες τότε με τον πατέρα σου», άρχισε να μου λέει, «και τώρα δεν με θυμάται κανείς. Παίζω σε μαγαζάκια και βγάζω τασάκι». Ένας θρύλος μου άνοιγε την καρδιά του, μου έλεγε το παράπονό του. Ο Μάρκος, καταλαβαίνοντας την αμηχανία μου, με ευνηδιάζει, αρπάζει ξαφνικά το μπουζούκι του, που πάντα κουβάλαγε μαζί του, και μου λέει, «θα σου παίξω κάτι καινούργια τραγουδάκια». Λίγες εβδομάδες αργότερα, βρισκόμασταν στο στούντιο και ηχογραφούσαμε ένα μεγάλο δίσκο αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Ήταν το πρώτο αφιέρωμα που γινόταν για τον Μάρκο μετά από 40 χρόνια. Έλαμπε ολόκληρος από τη χαρά του, όταν ξαφνικά με πλησιάζει και μου λέει δειλά-δειλά, «παιδί μου, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ο δίσκος θέλω να ξεκινάει με τη φωνή μου και να λέω το παράπονό μου». 40 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι μου μπροστά σε χωνή φωνογράφου. Το θυμάμαι καλά, ήταν ο φωνόγραφος της Όντεων. Και ήρθαν όμορφες εποχές και ήρθαν άσχημες που ο Μάρκος μπήκε παραπονούμενος στο περιθώριο. Εγώ όμως όλο και έφτιαχνα στιχάκια και μουσικές. Έλεγα, «κάλια Μάρκο να σβήσεις όρθιος, ζωντανός με ένα τραγούδι στο στόμα». Σήμερα, μετά από 40 χρόνια, με φώναξαν να τους δώσω τα τραγούδια μου τα ωραιότερα. Κι εγώ άκουσα το καλεσμά τους. Ήταν σαν βάλσαμο στην πικραμένη και πονεμένη ψυχή του Μάρκου. Συνάντηση με τον Μάνο Λοΐζο και αναγκάζομαι να διαφωνήσω μαζί του. «Κύριε Λοΐζο, η μουσική σας είναι υπέροχη, αλλά δεν μπορώ να πω τα ίδια πράγματα και για τους στίχους σας. Δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτή τη μουσική. Οι μελωδίες σας είναι άλλο πράγμα. Δεν δένουν με τους στίχους». «Δεν πειράζει, κύριε Μάτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, αλλά δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τους στίχους μου. Η απορία μου βέβαια αυτή, για αυτή την κάθετη άρνησή του, λύθηκε λίγους μήνες αργότερα, όταν μου εκμυστηρεύτηκε πως η στίχη που αρνιόταν να αλλάξει ήταν της γυναίκας του». Δεν ήθελε ο άνθρωπος να χαλάσει τη σχέση του με τη γυναίκα του και ότι τώρα πλέον ήταν αποφασισμένος να τις αντικαταστήσει με τους νέους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Βέβαια, δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες που περιγράφονται στο βιβλίο,
Αλλά είναι γεγονός ότι ο Μάνος μπήκε στη ζωή μου σε μια ιδιαίτερη περίοδο της διαδρομής μου. Ήθελα να ξεφύγω από αυτό το αμιγώς λαϊκό ρεπερτόριο με το οποίο ξεκίνησα και να περάσω σταδιακά σε αυτό που τότε λέγαμε έντεχνο τραγούδι. Σε λίγο βρισκόμαστε στο στούντιο για να ηχογραφήσουμε το πρώτο του μεγάλο δίσκο, τον περίφημο σταθμό. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και εγώ. Βέβαια όλα αυτά που σας λέω, μετά από μήνες δουλειάς, συναντήσεων, διορθώσεων και. Τα τραγούδια του ήταν ένα κέντημα πραγματικό, που το φροντίζαμε μέχρι την τελευταία βελονιά. Εκατοντάδες ώρες, μα ειλικρινά εκατοντάδες ώρες περάσαμε μαζί στο στούντιο, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο. Μόλις κυκλοφόρησαν τα τραγούδια του σταθμού, το Δελφίνι Δελφινάκι με το Γιάννη Καλατζή σκάει σαν βόμβα. Το ακολουθούν το παλιό ρολόι του παλιού σταθμού, το Μελαχρινάκι, το Πίσω από την Πόρτα και το περίφημο βέβαια «Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες». Ο Μάνος αναγνωρίζεται πλέον από τους πάντες ως ένας νέος σημαντικός συνθέτης. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις μετέπειτα δουλειές του. Για μένα ο Μάνος υπήρξε ένας Χατζηδάκης της γενιάς του. Συναισθηματική και οι δύο. Ευαίσθητη και βαθιά πολιτικοποιημένη και οι δύο. Αδιάφοροι μεν για το χρήμα, αλλά σπάταλοι και οι δύο. Το Μάνο τον αγάπησα πάρα πολύ. Όπως και λιγοστή φίλη του. Τον αγαπήσαμε πιο πολύ από ότι ο ίδιος αγάπησε τον εαυτό του. Γιατί ο Μάνος τελικά δεν πέθανε. Αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε από την αδιαφορία του για την ίδια του τη ζωή, για την ίδια του την υγεία. Όλα σε θυμίζουν. Ήταν Σεπτέμβρης όταν πρωτογνώρισα τον Μάνο. Σεπτέμβρης ήταν πάλι όταν δέχθηκα εκείνο το τηλεφώνημα από το Λευτέρη που μου ανήγγειλε ότι ο ήλιος του Μάνου έσβησε για πάντα στη Μόσχα. Από τότε κάθε Σεπτέμβρη, εκεί κοντά στα δικά μου γενέθλια που απέχουν λίγες μέρες από τα γενέθλια του Μάνου, θυμάμαι το φίλο μου και χωρίς να το καταλάβω αισθάνομαι πολλές φορές τα μάτια μου να υγραίνονται. Στη διαδρομή μου ο Γιώργος Νταλάρας δεν υπήρξε μια απλή φιλική συμμετοχή, αλλά μια σημαντική μέτοχη. Μια μέτοχη που στην αρχή κανείς δεν ήθελε να επενδύσει πάνω της, αλλά εγώ το τόλμησα. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, στο μαγαζί του Σπύρου Ζαγοραίου, ένα αδύνατο παιδί που όλο το βράδυ έπαιζε κιθάρα, αρχίζει να τραγουδάει. Ένιωσα μια ανατριχύλα στο πρόσωπο και στα χέρια μου, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αισθάνθηκα ότι άκουγα κάποιον που έμοιαζε στον Πιθηκότσι, αλλά αυτός από τη μια μεριά έκλεινε το μάτι στη Δύση και από την άλλη χαμογέλαγε στην Ανατολή. Σε λίγο μόλις τελείωσε, βρισκόταν στο τραπέζι μου. «Γιώργος Νταλάρας», μου συστήθηκε. «Είσαι πολύ καλός», του είπα αμέσως. «Αύριο έλα στο στούντιο της Κολούμπια
να ηχογραφήσουμε ένα demo. Η κοφτή απάντησή του με άφησε άφωνο. «Δεν μπορώ, κύριε Μάτσα. Αύριο πιάνω ξανά δουλειά στο συνεργείο αυτοκινήτων». Επέμενα, οπότε ο νεαρός με σφιγμένα τα χείλη μου λέει: «Κύριε Μάτσα, έχω περάσει πολλές ακροάσεις σε όλες σχεδόν τις εταιρείες. Πήγα και στο Λαμπρόπουλο και στον Πατσιφά, ήρθα και σε εσάς στην Οντεόν, έμεινα ώρες για να σας δω, αλλά μου έλεγαν να περιμένω γιατί είχατε δουλειά. Στο τέλος έφυγα. Και εσείς τι θα μου λέγατε? Ότι δεν κάνω. Όπως μου είπαν και οι προηγούμενοι. Εγώ επέμεινα». Με κοίταξε δύσπιστα, σαν να αναρωτιόταν: «Τώρα παίζει μαζί μου? Δεν με αφήνει στον πόνο μου τώρα που το πήρα απόφαση?» Έμεινα μερικά δευτερόλεπτα σιωπηλός, όπως και εκείνος, και στο τέλος με αποφασιστικότητα μου είπε: «Καλά λοιπόν, θα έρθω». Λίγες μέρες αργότερα, ο ανήλικος τότε Γιώργος Νταλάρας βρισκόταν στο γραφείο μου για να υπογράψουμε το πρώτο μας συμβόλαιο, παρουσία της μητέρας του. Αρχές του 1968. Οδηγούσα το μικρό φιατάκι μου πηγαίνοντας στο στούντιο της Κολούμπια και ακούω από το ραδιόφωνο ένα τραγούδι που μου κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον. Κάτι όμως με ενοχλούσε σε αυτό που άκουγα. Η ενορχήστρωση, ο τραγουδιστής, ακόμα και η ηχογράφηση έμοιαζαν σαν να είχαν επιλεγεί επίτηδες για να καταστρέψουν μια υπέροχη μελωδία. Και ενώ σκεφτόμουν όλα αυτά, ο εκφωνητής μας ενημέρωσε ότι μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Το όνομα του συνθέτη δεν μου έλεγε τίποτα απολύτως. Μόλις όμως τον συνάντησα, δεν άντεξα και αυθόρμητα τον ρώτησα: «Κύριε Κουγιουμτζή, τα τραγούδια σας είναι πολύ ευαίσθητα. Γιατί τα κακομεταχειρίζεστε τόσο?» «Αυτούς τους τραγουδιστές για έχει η εταιρεία μου, αυτούς χρησιμοποιώ», μου απάντησε σε άπτεστα θεσσαλονικιώτικα. Δεν χρειάστηκε πολύ σκόπος να τον πείσω να έρθει στη Μήνος. Είχα ήδη στο μυαλό μου την καινούργια μου αποκάλυψη, τον Νταλάρα. Κάτι που ο Σταύρος το έμαθε λίγες μέρες αργότερα. «Το πιθανότερο είναι», του λέω, «να μην έχεις ακούσει ούτε καν το όνομα του μελλοντικού ερμηνευτή σου, αλλά έχε εμπιστοσύνη». Όταν αργότερα στο στούντιο άκουγα ηχογραφημένο το πρώτο του τραγούδι «Ο ουρανός φεύγει βαρύς», με καινούρια ενορχήστρωση, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Νταλάρα, πήρα στην αγκαλιά μου το Σταύρο και του είπα: «Με το πάντρεμα που σας έκανα, Σταύρο μου, να το θυμάσαι ότι θα γράψετε ιστορία». Φεύγει βαρύς πάνω από τη ζωή μου. Μα η φήμησή σου έμεινε να δένει τη ψυχή μου. Δεν έχω μάτια να σε δω, καρδιά να σου μιλήσω. Πέσαν τα χέρια μου νεκρά και πώς να σε κρατήσω. Ο ουρανός
φεύγει βαρύς, τα όνειρα μου παίρνει. Και με στην τόση μου φωτιά κι άλλη φωτιά μου φέρνει. Δεν έχω μάτια να σε δω, σε κρατήσω. Δεν έχω μάτια να σε δω. Τον συνάντησα για πρώτη φορά στο κέντρο που δούλευε με τη Δούκισσα. Γνωριστήκαμε και είδα έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο. Είχε μια ανεπιτίδευτη μεγαλοπρέπεια, έναν αέρα σχεδόν πριγκιπικό, σαν να είχε ανατραφεί από γονείς αρχοντικής οικογένειας. Το 1968 ο Τόλης κυκλοφορεί την περίφημη Αγωνία του Γιώργου Ζαμπέτα και χαλάει κόσμο. Το τραγούδι αυτό έπεσε σαν βόμβα στην αγορά. Ο Τόλης Βοσκόπουλος πλέον απογειώνεται, γίνεται ο μέγας στάρ της εποχής. Σωστό είδωλο. Αρχίζει να τραγουδάει στα μεγαλύτερα μαγαζιά, οι γυναίκες παθαίνουν ιστερία μόλις τον βλέπουν. Ένα χρόνο μετά αρχίζει και η δική μας συνεργασία, γιατί μέχρι τότε ο Τόλης βρισκόταν στη Φίλιπς. Τα τρία πρώτα χρόνια της συνεργασίας πέρασαν σαν νεράκι, πλημμυρισμένα από επιτυχίες. Πραγματικός θρίαμβος. Και όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης του συμβουλέου μας, έγινε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Οι ανταγωνιστικές εταιρείες προσέφεραν γη και είδωρ για να πάρουν τον Τόλη από μένα. Είχα ετοιμάσει λοιπόν το συμβόλαιο της ανανέωσης, αφήνοντας κενά τα σημεία που αναφέρονταν στα ποσοστά και την προκαταβολή για να τα συζητήσω μαζί του. Ο Τόλης παίρνει τα χαρτιά στα χέρια του, πίνει μια γερή γουλιά καφέ, στάζοντας, και μέσα σε λίγες σταγόνες νερό, όπως συνήθιζε, και αφού μου ζητάει την πένα μου, μου λέει με το γνωστό μεγαλόπρεπο ύφος του: «Πού θέλεις να υπογράψω? Τα έχασα. Μα Τόλη μου, τα οικονομικά θέματα είναι ανοιχτά, αφού ξέρω ότι θα μου δώσεις αυτό που πρέπει. Σε εμπιστεύομαι». Η καρδιά μου πληγωμένη, σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Στην περίοδο της Χούντας επισκεπτόμουν τακτικά το Μίκη στο Παρίσι.
Εμένα όμως πάντα στριφογύρναγε στο μυαλό μου μια τρελή ιδέα. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις μας αποφάσισα τελικά να το κουβεντιάσω την τρελή μου αυτή ιδέα. Η πρότασή μου ήταν να υπογράψουμε στο Παρίσι ένα συμβόλαιο συνεργασίας και εγώ να προσπαθήσω να του αποδεσμεύσω τα τραγούδια του από τη Χούντα το πολύ σε ένα εξάμηνο. Αν αποτύχανα, η σύμβασή μας θα λυνόταν αυτόματα και εγώ θα έχανα την προκαταβολή. Η ιδέα μου απεδείχθη ότι δεν ήταν τόσο τρελή, μια που σύντομα υπογράψαμε το συμβόλαιό μας, ενώ ο Μίκης μου παρέδιδε και την καινούρια δουλειά του, τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Επιστρέφοντας, αρχίσαμε αμέσως, σαν στο κρυφό σχολείο, να ηχογραφούμε με τον Γιώργο Νταλάρα και την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Άννα Βύση, τα 18 λιανοτράγουδα. Σε ένα μήνα είχα κατορθώσει να πείσω το Υπουργείο Προεδρίας της κυβέρνησης Μαρκεζίνη ότι τα τραγούδια του Μίκη έπρεπε να απελευθερωθούν. 48 παλιά τραγούδια της ανταγωνίστριάς μου Κολούμπια και τα δικά μας ολοκένουργια 18 λιανοτράγουδα ήταν ελεύθερα πλέον να κυκλοφορήσουν. Πανηγυρίζαμε μετά την απόφαση αυτή της λογοκρισίας και οι πολιτές διθυραμβικά ξεχύθηκαν στις αγορές της Ελλάδας για να εμφανίσουν τον πρώτο ελεύθερο καινούριο δίσκο του Μίκη. Χαλάει ο κόσμος. Βροχή οι παραγγελίες, τα τηλέφωνα είχαν πάρει φωτιά. Κάποια στιγμή όμως τα πάντα πάγωσαν. Τα τηλέφωνα βουβάθηκαν. Παγωμένη σιωπή έπεσε σε ολόκληρη την εταιρεία, ενώ τα ημερολόγια έδειχναν αλίμονο 17 Νοεμβρίου 1973. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μόλις είχε αρχίσει. Σε λίγο, τα πάντα, ο συνταγματάρχης Ιωαννίδης, τα ξανάβαλε στο ψυγείο. Ευτυχώς, η αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν άργησε. Ο Μίκης επιστρέφει σαν ήρωας και γίνεται βέβαια ο απόλυτος κυρίαρχος της δισκογραφίας. 3 ολόκληρα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας του ρεπερτοριού του και το συμβόλαιό μας σε πλήρη ισχύ και θρίαμβο. Καινούργιες ηχογραφήσεις, επανεκδόσεις, συναυλίες και η Μαρία Φαραντούρη να πρωτοστατεί σε όλα αυτά μαζί του, ενώ ξεκινάει παράλληλα και μια δική της λαμπρή δισκογραφική καριέρα που γράφει ιστορία και αφήνει εποχή. Τα νέγρικα του Μανου Λοΐζου, τα τραγούδια διαμαρτυρίας, η πρόσκλησή της στο Λιβανελί και ο υπέροχος δίσκος τους και στη συνέχεια μια άλλη πρόσκληση του Λέο Μπρόουερ όπου με τη συμμετοχή της μεγάλης αργεντινής τραγουδίστριας Μερσέντε Σόσα αλλά και με τα τραγούδια του Βαγγέλη Παπαθανασίου γίνεται ένας δίσκος κόσμημα. Αυτά και τόσα άλλα με τη μεγάλη Μαρία Φαραντούρη τα βλέπω και πάντα θαυμάζω τη μουσική διαχρονική κατάθεσή της στη δισκογραφία της Ελλάδας. Τα πρώτα 3 χρόνια της σύμβασής μας με το Μίκη πέρασαν γρήγορα μέσα σε ένα θρίαμβο επιτυχιών. Στη συνέχεια όμως, βαριά σύννεφα σκέπασαν τη σχέση μας. Ο Μίκης με θεωρεί υπεύθυνο για την πτώση των πωλήσεών του και γράφει το βιβλίο «Star System», όπου με κατηγορεί βαρύτατα ως υπεύθυνο για την δημιουργία του «Star System» τραγουδιστών στην Ελλάδα εις βάρος των συνθετών. Θυμάμαι πάντα τον σοφό γυραιό δικηγόρο μου Θεόδωρο Σεργάκη να μου λέει «Μη στενοχωριέστε καθόλου για το βιβλίο, κάποτε θα το θεωρείτε τίτλο τιμής και θα είστε υπερήφανος». Τα χρόνια πέρασαν, τα πάθη καταλάγιασαν. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο με τη συνάντηση του Μάκη Μάτσα και του Μίκη Θεοδωράκη όπου συζητούν για αυτό το βιβλίο. Με κατηγόρησες και έγραψες και ένα ολόκληρο βιβλίο, το Star System, ότι εγώ ευνόησα το Star System στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι το ευνόησα εγώ το Star System. Βέβαια, αποτελεί τίτλων τιμής που μου γράφεις ότι εγώ δημιούργησα το Star System, αλλά δεν είναι έτσι. Τα πράγματα ήρθαν λίγο μόνα τους. Από τη στιγμή που εσύ, επί μία δεκαετία, από το 60 μέχρι το 67, αναπτύσσεσαι, εξελίσσεσαι, απλώνεις τα φτερά σου, το δικό σου τραγούδι σαν ένα νέο είδος γίνεται κτήμα του λαού, των εργατών, μετά έρχεται η Χούντα, γίνεσαι το κρυφό σχολείο της Ελλάδας, μετά έρχεσαι εσύ, απελευθερώνεται το τραγούδι σου και επί μία τριετία μονοπολεί στην αγορά, είναι μοιραίο κάποια στιγμή να επέρθει ένας κορεσμός. Σε αυτόν τον κορεσμό επάνω δημιουργείται μία τρύπα και όλο το δυναμικό
που βράζει των νέων τραγουδιστών και συνθετών, βρίσκει αυτή την τρύπα και εισέρχεται μέσα και αρχίζει η ανάπτυξή της. Εκεί λοιπόν, επειδή όλοι αυτοί βρισκόντουσαν κοντά μου και εγώ βοηθούσα βέβαια στην ανάπτυξη αυτών των ανθρώπων, όχι διότι θέλαμε προς Θεού να μειώσουμε τη δική σου αξία, εξάλλου θα ήμασταν πολύ πτωχοί το πνεύματι να θέλαμε να μειώσουμε την αξία ενός Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά ήρθαν τα πράγματα έτσι που στην τρύπα που βρήκαμε μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και άρχισαν και αναπτύσσονται και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα το οποίο εσύ ονόμασες Star System. Τώρα με βοήθησε να καταλάβω ότι ήμουν υπεριαλιστής δηλαδή. Ήσουν υπεριαλιστής. Ήσουν υπεριαλιστής. Επομένως καλά μου κάνατε δηλαδή. Δεν σου κάναμε καλά. Μοιραία τα πράγματα καλά, βλέπεις κανένας, λοιπόν ναι. Ότι πώς και ο υπεριαλισμός έχει τη φυσική του εξέλιξη. Έτσι, βέβαια, ναι. Γιατί δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, αυτό ήταν. Ήταν μια αντίδραση σε όλο αυτό. Αναλογιζόμενα στις εκατοντάδες στιγμές συγκίνησης, έντασης, αγάπης και έκπληξης που σημάδεψαν τη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο, δεν ξέρω πώς, αλλά μου προέκυψε να ξεκινήσω τη διήγηση της ιστορίας μας από το τέλος. Από την τελευταία συναυλία στο Ηρώδιο τον Οκτώβριο του 2013, όταν ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε το δικό του τσιτσάνι και σύστηκε το θέατρο. Είχα καιρό να δω στο Ηρώδιο τον κόσμο να είναι τόσο προσιλωμένος στη φωνή ενός τραγουδιστή και είχα ακόμη περισσότερο καιρό να ακούσω το χειροκρότημα στο τέλος κάθε τραγουδιού να είναι τόσο αυθόρμητο και τόσο δυνατό σαν να ήθελε να φτάσει ως τον ουρανό και να χαϊδέψει τα αυτιά και την ψυχή του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη. Το ίδιο ακριβώς συνέστημα είχα νιώσει και λίγα χρόνια νωρίτερα όταν ο Γιάννης ερμήνευσε για πρώτη φορά τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και τα τραγούδια της αντίστασης και τα τραγούδια τα πολιτικά ο Γιάννης τα μετέτρεψε στον ερωτικό Θεοδωράκη. Ήτανε κάτι το μαγικό, αλλά το πετύχαμε, το πέτυχε. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε πριν από 47 ολόκληρα χρόνια. Τον έφερε το 1968 στο γραφείο μου στην Οδό Σταδίου ο Γιώργος Κατσαρός. Και αυτό πάντα του το χρωστάω και τον ευχαριστώ. Έγινα βέβαια και νονός του, γιατί από Γιάννη Βαρθακούρη τον βάφτισα Γιάννη Πάριο, δανειζόμενος το όνομά του από το αγαπημένο του το νησί, την Πάρο. Όταν υπογράψαμε το πρώτο μας συμβόλαιο, ο Γιάννης ήταν φαντάρος. Θυμάμαι να μιλάμε ώρες με τον Αχιλλέα Θεοφύλου για το πώς θα του εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Όπως συνήθιζα, με όλους τους νέους τραγουδιστές, τον έστειλα στο Γιώργο Μιτσάκη, όπως είχα κάνει με τον Γιάννη Καλατζή, τον Γιώργο Νταλάρα, έτσι έκανα και με τον Γιάννη. Λες όμως και ο Μιτσάκης το έκανε επίτηδες και το πρώτο τραγούδι που του έδωσε δεν ήταν παρά «Η θάλασσα του Πειραιά», δηλαδή ένα ύμνος για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιάννης ο Φουκαράς βαμμένος Παναθηναϊκός ήταν. Το είπε όμως και το έκανε και επιτυχία. Το πρώτο όμως τραγούδι που εκτόξευσε το Γιάννη στα ύψη και του χάρισε το πρώτο του χρυσό δίσκο έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Γιατί παραλίγο να το χάσουμε μέσα από τα χέρια μου. Ποιο τραγούδι? Το «Ποτέ δεν σε ξεχνώ» που τα ακούτε 30 φορές την ημέρα τώρα αυτές τις μέρες. Που μαζί με το «Έρχονται στιγμές» στον ίδιο δίσκο εκτόξευσαν το Γιάννη στα ύψη και του χάρισαν τον πρώτο του χρυσό και πλατινένιο δίσκο. Η λεωφόρος των επιτυχιών
είχε πια ανοίξει. Καλησπέρα. Θα ήθελα ταπεινά να θυμηθώ κι εγώ την πρώτη μας συνάντηση με τον Μάκη το Μάτσα, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Γρήγορο είναι. Μπήκα στο γραφείο του στη μία, ενώ περίμενα από τις 10 το πρωί. Έτσι πρέπει, ναι. Και όταν μπήκα μέσα, κάθισα λίγο, κάπνισε. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο πατέρας του μέσα. Και δεν θα ξεχάσω την κίνηση, έσβησε το τσιγάρο με το χέρι του στην παλάμη του. Δεν τον φοβόταν, το σεβόταν. Αυτό ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα για μένα. Θα με θυμηθείς. Να το θυμηθείς όταν φύγω πια και όταν αισθανθείς παγωνιά και τέλος. Τότε τι να πεις για παρηγοριά. Τότε θα είναι αργά. Θα έρθουνε στιγμές δάκρυα γεμάτες. Μόνη σου θα κλαις, κλείσανε θα λες τη ζωή σου στράτες. Θα με θυμηθείς όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ. Θα με θυμηθείς. Θα με θυμηθείς. Να το θυμηθείς όταν κουραστείς. Θα με νοσταλγείς και θα με γυρεύεις. Τότε τι να βρεις μες στην ερήμια. Τότε θα είναι αργά. Θα έρθουνε στιγμές δάκρυα γεμάτες. Μόνη σου τα κλαις, κλείσανε δάλες τη ζωή σου στράτες. Θα με θυμηθείς όταν πια θα δεις
πόσο σ' αγαπώ θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς. Χαρούλα, πού είναι η Χαρούλα? Έχω μια παραγγελιά από το Μάκη το Μάτσα. Πού είσαι, Πασά μου? Πόσο μωρό. Εγώ διαβάζω. Είμασταν παιδιά που το λέγαμε. Τώρα πώς θα το πούμε, δεν ξέρω. Για να με γνωρίσεις μες στο πλήθος, φόρεσα γρύφαλο στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες να πας, κόκκινο γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο πάνω στο πουκάμι, σωστό μέρος της καρδιάς, κοκκινό γαρύφαλο, κοκκινό γαρύφαλο, πάτω από το στήθος μου ελπίδες να κρατάς. Ρώτησα χαμένη μες στο πλήθος, ποιος φοράει γαρύφαλο στο στήθος, κι ήρθα να το πάρω με τα χέρια μου. Τα χέρια που αγαπάς, κόκκινο γαρύφαλο, κόκκινο γαρύφαλο πάνω στο πουκάμισο, στο μέρος της καρδιάς. Κόκκινο γαρύφαλο, κόκκινο γαρύφαλο, πάρ' από το στήθος μου ελπίδες να κρατάς.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη και την Χαρούλα που μου τραγούδησαν αυτό το τραγούδι, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω γιατί. Αυτό το τραγούδι είναι μέσα στην καρδιά μου πάντα. Δεν με συνδέει τίποτε ιδιαίτερο, παρά μόνο ένα περιστατικό, ότι όταν από ώρες που ακούγαμε τραγούδια με τον Ιγνατιάδη, τον Αχιλλέα και τον Γιάννη για να διαλέξουμε τραγούδια, απελπισμένοι ότι δεν είχαμε βρει τίποτε, σε μια στιγμή λέει ο Ιγνατιάδης, να σας παίξω και ένα ακόμη τραγούδι. Και μας παίζει το Χαρίφαλο Σταυτή. Δεν πειράζει. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το κόκκινο γαρίφαλο. Κόκκινο ήταν και εκείνο, κόκκινο και το άλλο. Μας το γαρίφαλο. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Για αυτή την απόψινή βραδιά, 10 μέρες δεν κοιμάμαι. Λοιπόν, συγχωρήστε μου και το γαρίφαλο στο αυτή. Όταν λοιπόν ακούμε το τραγούδι αυτό, πεταγόμαστε εκεί οι τρεις και λέμε, αυτό είναι ρε παιδάκι μου, τι μας πέδευες μια ώρα και μας έπαιζες εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο, δεν μας έπαιζες αυτό το τραγούδι. Καλά λέει, συναισθαλμένος. Τελειώνει η ακρόαση και βγαίνουμε έξω. Με πιάνει ο Ιγνατιάδης ιδιαίτερα, μου λέει, κύριε Μάτσα, εγώ σας εκτιμώ και αγαπάω πολύ τον Μπάριο, αλλά αυτό το τραγούδι το κουβαλάω 1,5 χρόνο. Το έχουν δει, όλες οι εταιρείες το έχουν ακούσει, όλοι οι τραγουδιστές και όλοι μου τα αφήνουν. Δεν ξέρω γιατί, μήπως το κόκκινο γαρίφαλο τους φαίνεται αντιστασιακό και δεν το παίρνουν. Ρε παιδάκι μου, του λέω, όχι μόνο θα το βάλουμε και τίτλο. Και πραγματικά αυτό το τραγούδισε η Μούσχουλη, το τραγούδισε η άλλη. Η Λέανδρος, μπράβο. Παιδιά μου, τι να κάνω. Τραγούδησε η Λέανδρος, το τραγούδισε ξανά ο Γιάννης με τη Μούσκουρη σε ντουέτο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει. Ονομάζουμε Χαρίκλια Ρουπάκα, μου λέει, και μια συνεσταλμένη αλλά πανέμορφη κοπέλα κάθεται απέναντί μου. Το βλέμμα της από την αρχή έκρυβε μια περίεργη θλίψη. Με τις πρώτες της κουβέντες αισθάνθηκα σαν να γέμιζε ξαφνικά το δωμάτιο με μια θαλπορή από τη ζεστή φωνή της. Από την κουβέντα της γέμισε ζεστασιά το δωμάτιο. Ποτέ δεν μπορούσα να διανοηθώ τότε ότι αυτό το πανέμορφο αλλά τόσο ντροπαλό συνεσταλμένο κορίτσι είχε μέσα του τέτοια ένταση, τέτοια ενέργεια, τέτοιο πάθος και θα κατόρθωνε επί 40 χρόνια να δαμάζει ολόκληρες πίστες, ολόκληρα στάδια. Στο στούντιο τη ζήτησε να τραγουδήσει ένα πολύ δύσκολο ζεμπέκικο του Απόστολου Καλδάρα, «Το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Αυτό του είχα δυναμία και το έβαζα για ένα δύσκολο τεστ, πάντα να μου το τραγουδήσω. Θα το τραγουδούσε βέβαια η Κακομήρα μπροστά και στον ίδιο το συνθέτη, γιατί κατά σύμπτωση ήταν εκείνη τη μέρα στο στούντιο. Ηχογραφούσε νομίζω κάτι παλιά του τραγούδια με τον Γιώργο Νταλάρα. Όλοι ενθουσιαστήκαμε. Όταν λίγα χρόνια αργότερα, 1, 2, 3 χρόνια, συζητούσα με τον Απόστολο Καλδάρα για το ποιοι θα τραγουδούσαν στον ιστορικό, όπως αποδείχτηκε, δίσκο του «Τη Μικρά Ασία», και αφού είχαμε συμφωνήσει για τον Γιώργο Νταλάρα, θα ήταν ο βασικός ερμηνευτής, τον ρωτάω αν θα του άρεσε να συμμετέχει στα γυναικεία τραγούδια εκείνο το κοριτσάκι που είχε ακούσει στην πρώτη της ακρόαση με ένα δικό του τραγούδι στο στούντιο, τη Χαρούλα Αλεξίου. «Βεβαίως τη θυμάμαι», μου λέει, «και βέβαια να τη βάλουμε, είναι μια χαρά τραγουδίστρια». Και έτσι το cast κλείστηκε. Έτσι λοιπόν το επίσημο δισκογραφικό βάπτισμα της Χαρούλας ήταν μοιραίο να το κάνει με τον πρώτο συνθέτη που είχε γνωρίσει, τον Απόστολο Καλδάρα, στο ιστορικό δίσκο της Μικράς Ασίας. Αυτός ο δίσκος έχει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Αυτό στην αρχή αμφισβητήθηκε όσο κανένας άλλος δίσκος. Λέγανε στους πολιτές, «Βρε τρελαθήκατε, τι βγάζετε τώρα για τη Μικρασία, οι Μικρασιάτες πεθάναν, ποιος θα τον πάρει αυτό το δίσκο». Έμελε όμως να γίνει ένας δίσκος από τους πιο πετυχημένους και ιστορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Έφτασε στο σημείο όχι μόνο να οδηγήσει την πένα του μεγαλύτερου αρθρογράφου της εποχής, του
Παύλου Παλαιολόγου, που για να γράψει κάτι εκείνος έπρεπε να είναι πολύ σημαντικό. Και έγραψε ύμνους για αυτό το δίσκο. Αλλά ακόμη έγινε η αφορμή να καθιερωθεί στην Ελλάδα ο θεσμός της απονομής του χρυσού και του πλατινένιου δίσκου κατά τα διεθνή πρότυπα, πράγμα άγνωστο την εποχή εκείνη. Έτσι η Μικρά Ασία εγγενίασε το θεσμό αυτό και υπήρξε και ο πρώτος πλατινένιος δίσκος στη χώρα μας. Σε μια από τις ηχογραφήσεις της Μικράς Ασίας με τη Χαρούλα, όταν τραγούδαγε Χαρούλα, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης έγραφε ακριβώς στο απέναντι στούντιο. Ήταν ένα χολ και από τη μία μεριά ήταν το ένα στούντιο και από την άλλη ήταν το άλλο. Και όπως βγήκε από το δικό του στούντιο, έτυχε να είναι μισάνοιχτη η πόρτα που τραγουδούσε η Χαρούλα και ακούει τη φωνή της και κοντοστέκεται από τη μισάνοιχτη πόρτα και φουγκράζεται και μου λέει: «Ποια είναι αυτή που τραγουδάει μέσα?» Του λέω: «Είναι μια καινούργια τραγουδίστρια. Πώς τη λένε?» «Η Χαρούλα Αλεξίου», του λέω. «Μπράβο», μου λέει. «Αυτή, παιδί μου, να ξέρεις ότι αυτή η φωνή έχει στασίδι στην εκκλησία». Έτσι είναι, Χαρούλα. Μπράβο. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Πάριο, γιατί αυτό το τραγούδι του το προτείνανε και αυτός είπε: «Όχι, η Χαρούλα θα το πει». Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Φωτιά σαν άφανε στους απάνω δρόμους του Αϊγιάννη θα ήταν θάρρο. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι, γεμίζει πλατεία από παιδιά. Κοίτανε απράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Απάνω δρόμος το Αϊγιάννη θα ήταν θάρρο. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια. Να πω Γιάννη Σπανό.
1974, με την πτώση της δικτατορίας, δεν αποκτήσαμε μόνο δημοκρατία, ελευθερία λόγου και το Μίκη Θεοδωράκη που επέστρεψε από τη Γαλλία. Γνωρίσαμε και το σπουδαίο καλλιτέχνη Βασίλη Παπακοσταντίνου, που μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, τον Αντώνη Καλογιάννη, τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και μερικές άλλες φωνές αποτελούσαν στη διάρκεια της επταετίας το στενό τραγουδιστικό περιβάλλον του Μίκη. Όταν γνωριστήκαμε με τον Βασίλη, αμέσως υπογράψαμε το πρώτο μας συμβόλαιο και το δυναμικό της εταιρείας απόκτησε μια καινούρια, ιδιαίτερη φωνή. Θυμάμαι ακόμη όταν τον πρωτοσυνάντησα, το χιούμορ του, την ευαισθησία του, αλλά και το γλυκό χαμόγελο αυτού του ξεχωριστού ερμηνευτή, που έμελε να εξελιχθεί στον αυθεντικότερο εκπρόσωπο της ελληνικής ροκ σκηνής. Τα χρόνια περνάνε, όμως ο Βασίλης πάντα παραμένει ο παντοτινός έφηβος και ο μαχητικός κουρσάρος των σταδίων και των γηπέδων που ξεχυλίζουν από τους θαυμαστές του, και το «Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε» είναι το κλασικό πια επιφώνημα των θαυμαστών του. Καλησπέρα. Σ' ακολουθώ στη τσέπη σου πλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό. Έλα κράτησε και περπάτησε μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό. Ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαίρινο. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα και περπάτησε μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με στο βαθύ, μη μ' αφήνεις εδώ. Σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Ήθελα να πω κάτι κι εγώ. Η μητέρα μου ήταν 72 χρονών όταν ήρθε ο γιατρός στο σπίτι και είπε ότι αν την πας τώρα στην Αγγλία θα σου φύγει σε λίγες μέρες. Τρελάθηκα. Δεν είχα πόλη να πάω. Πήγα στη Μήνος. Και λέω στον κύριο Μάτσα,
Θέλω να μου βοηθήσετε. Του είπα το πρόβλημα. Μου δίνει αμέσως το τηλέφωνο της κυρίας Ρούλας Μάτσα, της σύζυγου. Και μου ετοιμάζει τα πάντα προκειμένου να φύγω την άλλη μέρα κιόλας για την Αγγλία. Κλείνει γιατρούς, κλείνει νοσοκομείο, κλείνει ξενοδοχείο, κλείνει ταξίδι. Πήγαμε. Εκεί ο πρώτος άνθρωπος που με περίμενα ήταν η Μαργαρίτα η Μάτσα. Η κόρη. Σπούδαζε στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Όλα ήταν τακτοποιημένα. Μόνο που κάθε πρωί, όταν πήγαινα στο νοσοκομείο, ξέρετε, είμαι και λίγο ξενύχτης εγώ, έβλεπα κάποιον να με προλαβαίνει πάντα, να πηγαίνει πρώτος. Ήταν η Μαργαρίτα. Πήγαινε κάθε μέρα στο νοσοκομείο πριν από μένα και μετά πήγαινε στο πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ αυτή την οικογένεια για όλο αυτό. Χρωστάω και κάτι άλλο. Αχιλλέα Θεοφύλου, σου ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Βασίλη, για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την οικογένειά μου. Στράτος Διονυσίου. Ένας θρύλος. Την άνοιξη του 1979, ο Στράτος Διονυσίου έρχεται ξαφνικά στο γραφείο μου, λίγες μέρες αφότου οι εφημερίδες έγραφαν ότι αποφυλακίστηκε ύστερα από μια αμφιλεγόμενη καταδίκη του. Το συμβόλαιο που είχε ως τότε με την Κολούμπια είχε ήδη λήξει. Οι ηθήνοντες δεν του είχαν κάνει καμία πρόταση ανανέωσης. Και ξεχασμένος και με μηδενικές πωλήσεις μου προτείνει να συνεργαστούμε. Δεν το κρύβω ότι στην αρχή προσπάθησα να την αποφύγω αυτή τη συνεργασία. Αισθανόμουν πολύ βαριά την ευθύνη αν το αποφάσισα και αποτύχανα στην αναβίωση αυτού του θρύλου. Ο Στράτος όμως επέμενε. Εγώ θα έρθω στη Μήνος, θες δε θες Μάκη. Μαζί θα ξανακάνουμε επιτυχίες. Από εδώ ξεκίνησα με τον πατέρα σου, εδώ θα ξανάρθω. Η επιμονή του με συγκίνησε και την επόμενη υπογράφαμε τα συμβόλαιά μας. Πέρασα ένα ολόκληρο καλοκαίρι ψάχνοντας τραγούδια και ακούγοντας τραγούδια για τον Στράτο. Ήταν βαριά η ευθύνη μου. Όταν κατέληξα στα 12 τραγούδια, ήμουνα σίγουρος ότι η επιστροφή του Στράτου θα ήταν μεγαλειώδης. Όπως και ήταν. Πρώτη τεράστια επιτυχία, το υποκρίνες. Και αμέσως μετά ο Στράτος τα πήρε όλα και έφυγε με ένα δίσκο που έγινε λαϊκός ύμνος, αλλά και τόσα άλλα. Με το Χρυσοβέργη και το Γιατρά κάναν τόσες επιτυχίες, με τον Πολυκατριώτη και με τον Γιάννη τον Πάριο, τόσες και τόσες επιτυχίες. Με το Μουσαφίρι αργότερα. Η δεκαετία του 1980-90 ήταν η χρυσή δεκαετία του Στράτου. Ο Στράτος ήταν άντρας, με όλη τη σημασία της λέξης. Μάγκας, κυμπάρης, σαν αυτούς που δεν υπάρχουν πια γιατί τους πάτησε το τρένο, όπως λέει και ο Ρασούλης στα στιχάκια του. Ποτέ του δεν θέλησε να ορθώσει όταν ήταν μεγάλος πλέον και είχε γίνει μεγάλος ξανά. Δεν θέλησε ποτέ να ορθώσει το ανάστημά του σαν καλλιτέχνης. Και αυτός, σαν κάποιον άλλον τον Ντόλι, πάντα μου έλεγε «Μάκη, εσύ θα συμπληρώσεις το συμβόλαιο όπως ξέρεις. Ό,τι ποσοστό νομίζεις δίκαιο, αυτό θα είναι δίκαιο. Σου έχω εμπιστοσύνη». Είναι άνοιξη του 89, όταν ετοιμάζουμε με τον Τάκη Μουσαφίρη τον καινούριο του δίσκο. Ένα λεπτό περιπτερά βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Είχαμε ήδη ηχογραφήσει 10 από τα 12 τραγούδια του δίσκου όταν ξαφνικά έπεσε σαν κεραυνός η είδηση. Ο Στράτος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή από καρδιακή προσβολή όπως ακριβώς το ήθελε. Ήθελε να πεθάνει τραγουδώντας. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊτός χωρίς φτερά, απόψε λέει.
ήμουνα κι εγώ ντουέτο του. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, τον έχετε. Λοιπόν, λέει, καλά, μπορούσα εγώ να ξυπνάω κάθε μέρα στις 7, να πηγαίνω αξιμέρωτα στα γραφεία και να βρίσκω το μάτσα εκεί. Αυτός άνοιγε από τα χαράματα την εταιρεία και την έκλεινε το βράδυ. Δεν ήταν για μένα αυτή η δουλειά. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας αποτελεί μια μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη που μαζί μου έκανε 2 καριέρες. Αρχικά μου εμφανίστηκε σαν υπάλληλος και τον προσέλαβα σαν κούριερ στο τμήμα πωλήσεων. Ήταν όμως αδύνατο να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τα ωράρια. Σχεδόν κάθε μέρα είχε και ένα καυγά με τον διευθυντή πωλήσεων που ερχόταν στο γραφείο και μου έλεγε «Κύριε Μάτσα, με αυτόν τον Μαχαιρίτσα τι θα κάνω, ό,τι και να του λέω κάνει τα δικά του». Μάταια προσπαθούσε ο άνθρωπος να βάλει σε καλούπι το Λαβρέντη και όπως ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή απολύθηκε άρον-άρον. Το 1989 όμως επανήλθε στην εταιρεία όχι βεβαίως ως courier, αλλά έχοντας τις αποσκευές του ένα επιτυχημένο ήδη ντεμπούτο στη δισκογραφία με το συγκρότημα Τερμίτες και την επιτυχία Σκόνη, όπου συμμετείχε και ο Νταλάρας. «Με θυμάστε?» με ρωτάει. «Είμαι ο Ταραξίας του τμήματος πωλήσεων». «Εσύ δεν ξεχνιέσαι, παιδί μου», του απάντησα. Και έτσι άρχισε η δεύτερη συνεργασία μου με τον Ταραξία, που απογειώθηκε βέβαια με το ιστορικό διδημότυχο μπλουζ. Καμιά φορά ακόμα και σήμερα με τρώει να του πω «Βρε παιδί μου, τόσο καιρό που δούλευες ως courier και μας δούλευες όλους, δεν θα μπορούσες μια φορά να διαμαρτυρηθείς τραγουδιστά στο Μιχαηλίδη». Πρώτος εγώ θα στο έλεγα ότι αντί να κουβαλάς δίσκους, πρέπει να βγάλεις τους δικούς σου δίσκους για να ξεκινήσει μια ώρα αρχίτερα η επιτυχημένη καριέρα σου. Εκεί στον νότο που τρίζει ο θάνατος η αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό σε ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο, κουλουριασμένος σαν τη σάβρα στη σκιά του. Σαν νομισμά έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Χλωμά καντήλια, τα ναβή φτώχεια σου τα τάιζε με ζήλια.
μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα βογγητά σου σαν ένα άρρωστο στη γούνια του μωρό. Πάμε παρέα. Ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Ότι αυτό το τραγούδι, καλά, εκτός από το ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μάκη, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ συγκαταλαντικός μαζί μου όταν δούλευα πιτσιρικά στην εταιρεία. Αλλά να πω ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Μάνο του Οξυδού, γιατί ήταν η αιτία που το γράψαμε στο στούντιο Παραδέντα. '92 και ο Μάριος Τόκας μου προτείνει μία σειρά νέων τραγουδιών. Ανάμεσά τους κρύβεται και ένα τραγούδι που έμελε όχι μόνο να αφήσει εποχή, αλλά να σηματοδοτήσει μια ολόκληρη δεκαετία και να σημαδέψει τη δεύτερη καριέρα ενός από τους κορυφαίους του λαϊκού μας τραγουδιού. Κύριε Μάτσα, πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι τα τραγούδια που θα σας παίζω τα άκουσε πριν από σας ο Νταλάρας. Πήγα στο σπίτι του, φαίνεται όμως ότι δεν του άρεσαν καθόλου και δεν τα κράτησε. Κάθισε στο πιάνο και αφού μου έπαιξε αρκετά τραγούδια, του λέω «Θα τα δώσουμε να τα πει η Χαρούλα». Σε λίγες μέρες ο Ηλίας Μπενέτος παρουσίαζε τα τραγούδια στη Χαρούλα, αλλά οποία έκπληξη όταν έμαθα ότι και αυτή αρνήθηκε να τα τραγουδήσει. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε και γιατί υπήρχε αυτή η απροθυμία για ένα υλικό το οποίο φώναζε από μακριά ότι είχε τις καλύτερες προοπτικές. Με τον Ηλία Μπενέτο αποφασίσαμε να τα παρουσιάσουμε στο Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω τα τραγούδια αυτά να πάνε χαμένα. Το ένστικτο του Μίτσου όμως τον οδήγησε αμέσως στη σωστή απόφαση που του χάρισε ένα τραγούδι θρύλο που πέρασε στην ιστορία. Ο Μητροπάνος ήταν ένα από τα ιερά τέρατα της δισκογραφίας. Είχε ήδη καθιερωθεί ως σπουδαίος τραγουδιστής με μεγάλη καριέρα και πολλούς δίσκους επιτυχίες στην Polygram. Στη Μήνος ήρθε το 1987 και αρχικά κάναμε 4 σημαντικούς δίσκους. Ο Δημήτρης όμως έμελε να γίνει αποδέκτης της ατέρμονης αναζήτησης που είχαμε ξεκινήσει με τον Τόκα και ένα συγκλονιστικό τραγούδι, θρύλος, που θα σφράγιζε μια ολόκληρη δεκαετία μόλις είχε βρει τον ιδανικό ερμηνευτή του. Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γεννήσε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα.
σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξάρι. Όταν ένας άνθρωπος σπουδάζει μαθηματικά και κατορθώνει να μην εγκλωβιστεί σε αυτά, αλλά αντιθέτως να αξιοποιήσει τις γνώσεις, το μυαλό και το ταλέντο του και να δημιουργήσει μουσική, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι γοητευτικό. Αρχές του 1980, συγκλονισμένος από το τραγούδι «Πυρόγα», που ακούστηκε από τη Χαρούλα Αλεξίου σε μια ιστορική συναυλία, αποφασίζω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος πρέπει να έρθει κοντά μας. Και έτσι ξεκινάει το παιχνίδι των διερευνητικών συζητήσεων. Έπειτα από σκληρές αλλά γεμάτες χιούμορ πραγματικά διαπραγματεύσεις, υπογράφουμε το πρώτο μας μακροχρόνιο συμβόλαιο. Από τότε η συνεργασία μας ήταν γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη θριάμβους. Τι να πρωτοθυμηθώ, τον πρώτο δίσκο με τη Χαρούλα, το «Η αγάπη είναι ζάλι» ή τον επόμενο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τόσες άλλες επιτυχίες. Η μόνη στιγμή που με πούλησε ο Θάνος ήταν το 1993 και για να είμαι ακριβέστερος δεν με πούλησε, με εγκατέλειψε για χάρη του πολιτισμού, έγινε υπουργός πολιτισμού. Ο χρόνος όμως που ο Θάνος παρέμενε στην υπουργική καρέκλα πέρασε γρήγορα και μια νέα καλλιτεχνική περίοδος άρχισε που έμελε να εξελιχθεί σε έναν καινούριο θρίαμβο. Το φλερτ του Μικρούτσικου με τον Μητροπάνο είχε αρχίσει πριν από την υπουργοποίηση του Θάνου. Πάντα όμως που συναντιόντουσαν, οι πολιτικές τους διαφωνίες ανέβαζαν τους τόνους, ανέβαζαν το θερμόμετρο και οι συναντήσεις πήγαιναν χαμένες. Κάποια στιγμή όμως, οι τόνοι της μουσικής που τους ένωνε βέβαια, αποδείχθησαν επιβλητικότεροι από την πολιτική παραφωνία τους. Έτσι μπήκαν στο στούντιο και μόλις τελείωσε η πρώτη τους δουλειά με την περίφημη «Ρόζα» και τα υπόλοιπα τραγούδια, έκανα τη σκέψη ότι ο δίσκος αυτός έμοιαζε σαν να απελευθέρωνε ξαφνικά από μια βαλβίδα ασφαλείας την τεράστια ενέργεια που είχε συγκεντρώσει ένας ανενεργός για 2 χρόνια συνθέτης υπουργός και ένας εξίσου σπουδαίος τραγουδιστής που επίσης είχε 2 χρόνια να ηχογραφήσει καινούρια του τραγούδια, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μέσα στη θύελα των επιτυχιών μας με το Θάνο, ένας δίσκος που πάντα με συγκινεί είναι το «Συγγνώμη για την άμυνα», που τραγούδησε υπέροχα ο Γιώργος Δαλάρας, όπου εκεί υπάρχει και το περίφημο ανεμολόγιο σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Ο στιχουργός
κατορθώνει κατά έναν θαυμάσιο τρόπο μέσα σε τρεις μόνον στίχους να περιγράψει μια ολόκληρη περίοδο της ιστορίας μας. Ενώ ο Θάνος αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τον αιχμηρό λόγο του Τρυπολίτη. Κάποιες φορές όμως, στο στούντιο, τόσο οι συνθέτες όσο και η παραγωγή, δηλαδή και η αφεντιά μου, παρασυρώμαστε και ντύνουμε τα τραγούδια με περισσότερα όργανα, με βαρύτερες ορχήστρες από ό,τι χρειάζεται. Και έτσι, ας με συγχωρεί ο Γιώργος Νταλάρας που μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη, αλλά το τραγούδι αυτό από μόνο του νομίζω ότι είχε μια τέτοια δύναμη που εκ των υστέρων όταν τ' άκουσα με το Θάνο και εμένα πιάνω. Είπα ότι αυτό το τραγούδι έπρεπε να το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με ένα πιάνο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός ηρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Το εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, λότρια. Ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την Παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την
κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Ταραραρα. Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είναι η πρώτη μου συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον πατέρα μου στο Φλόκα. Μόλις τελείωσε η συζήτηση που είχε με τον Μίνο, φωνάζει το σερβιτόρο για να πληρώσει. Όχι Μίνο, εγώ θα πληρώσω. Και πριν προλάβει να ανοίξει ο πατέρας μου το πορτοφόλι του, ο Χατζηδάκης έβγαλε αστραπιαία ένα καρνέ επιταγών για να πληρώσει τις τρεις μπύρες μας. Μεγαλόπρεπος, ευγενής και απρόβλεπτος, έτσι. Έτσι ήτανε πάντα ο Μάνος. Η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε με το Χατζηδάκη ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Του πρότεινα να ξαναμαζέψει πασχαλιές από την νεκρή γη για να φτιάξουμε έναν ιστορικό δίσκο το σκληρό Απρίλη του 45, το εξώφυλλο του οποίου το φιλοτέχνησε ο μεγάλος μας ζωγράφος, ο Γιάννης Μόραλης. Σημαδιακή χρονιά όμως στην κοινή διαδρομή μας υπήρξε το 1981. Ο Μάνος αποφάσισε τότε να κάνει μια αντίπραξη στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης που ήδη είχε αρχίσει να παρακμάζει, διοργανώνοντας μόνος του τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, όπως τους ονόμασε. Με το που άκουσα την ιδέα του, ξετρελάθηκα. Τον πήρα τηλέφωνο και του πρότεινα να συνεργαστούμε και να ηχογραφήσουμε μαζί τους νέους καλλιτέχνες που εκείνος θα επέλεγε να μετέχουν στους αγώνες του. Όσοι βρεθήκαμε στην Κέρκυρα εκείνα τα δύο καλοκαίρια, νιώσαμε πραγματικά τυχεροί. Ήταν σαν να ζούσαμε στην αρχαία αγορά και το βράδυ να συμμετείχαμε σε διονυσιακά γλέντια. Ποιους να πρωτοθυμηθώ, το μέγα ποιητή Νίκο Γκάτσο ή τον κορυφαίο ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη, το Μίνο Αργυράκη, την Ελένη Βλάχου, την Νίκη Γουλανδρή που ήταν στην Επιτροπή Κρίσεως. Ο Μάνος είχε πραγματοποιήσει το πιο κρυφό όνειρό του και δεν το έκρυβε. Γιατί πόσοι και πόσοι σπουδαίοι καλλιτέχνες δεν αναδείχτηκαν ή και επιβεβαιώθηκαν για πρώτη φορά μέσα από αυτούς τους αγώνες. Για το Μάνο θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχε δύο εξίσου αυθεντικές αλλά και αντιφατικές προσωπικότητες. Ευπατρίδης, ευγενέστατος, αλλά και απροσδόκητα επιθετικός και οξύς. Υποδειγματικός και συνεπής στις αρχές του, αλλά και αδιάφορος και ασυνεπής στην καθημερινότητά του. Όταν το 1960 ο Μάνος βραβεύτηκε με το Όσκαρ τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά, δεν πήγε καν να παραλάβει το βραβείο του. Και όταν του ζητούσαν επίμονα οι δημοσιογράφοι μια φωτογραφία με το Όσκαρ, δανείστηκε το χρυσό αγαλματίδιο της Κατίνας Παξινού, για να μην τους χαλάσει το χατήρι. Και όταν κάποτε του είπαν «Μάνο, είσαι ένας αριστοκράτης, αλλά αναρχικός και κομμουνιστής», γελώντας απάντησε «Είναι αλήθεια ότι κρύβω μέσα μου έναν κομμουνιστή. Το κακό είναι ότι αυτός δεν με κρύβει μέσα του». Νιώθω ευτυχισμένος που συνεργάστηκα μαζί του μέρες ολόκληρες στο στούντιο. Με τίμησε με τη φιλία του και με γοήτευσε με το λόγο και το χιούμορ του. Περάσαμε ατέλειωτες ώρες πότε στο σπίτι του, πότε στο Φλόκα, παρέα με τον Νίκο Γκάτσο, πότε στον καφενέ της Ντάπιας στις Πέτσες, μαζί με τον Στάμο Ζούλα και τον Γιώργο Στεφανάκη. Δεν θα ξεχάσω όταν ένα βράδυ είχα καλέσει τον Μάνο στο Ποσειδόνιο των Σπετσών για να φάμε παρέα με τον Στάμο Ζούλα και τον Γιώργο Στεφανάκη. Ξέροντας κι τρεις ότι είχε ζάχαρο, συνεννοηθήκαμε με το σερβιτόρο να πει στο Μάνο ότι δεν υπάρχουν γλυκά, παρά μόνο φρούτα.
Και όταν τα παραγγείλαμε, ο μάνας ρωτάει, «Τι φρούτα έχεις?» «Τι θέλετε, πεπόνι ή καρπούζι?» Και ο μάνος, φανερά ενοχλημένος, του απαντάει, «Θέλω και καρπούζι και πεπόνι και άλλη φορά σου απαγορεύω να μου θέτεις τέτοια διλήμματα». Κύριε Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Κύριε Αντώνης, βίβε τον σοφτή καρτή. Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι. Λέτε πού. Και με κρασί πολύ. Με βίβε τον πουδουδά. Είχε δυο μάτια γαλανά. Έλαβε τις δυο πλούδα. Κι αχτενιστά μαλλιά. Είδε σου βοτικό φίλ. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε. Στα ρούχα τα παλιά. Ο κυραντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή, με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλάνα και αχτένιστα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύρα Αντώνη, πως αγαπάμε και μαζί σου τ' άστρα μετράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και το καημό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε σαν κάνεις προσευχή. Ο κύρα Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε στον ήρω του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ, κύρα Αντώνη, πως αγαπάμε και μαζί σου τ' άστρα μετράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και το καημό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Μα ένα βράδυ ο κύρα Αντώνης στρώνει να κοιμηθεί, κι όταν ξυπνάμε τον καρτεράμε στην πόρτα να φανεί. Μα ο κύρα Αντώνης δε θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ήρω του θέλησε πια να ζει. Θα ήθελα να κλείσουμε την απόψινή βραδιά με ένα συμβολικό τραγούδι. Το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Αυτό το τραγούδι πριν από 60 χρόνια το έγραψαν ο Μίνος Μάτσας που έκανε τους στίχους, έγραψε τους στίχους και τη μουσική την είχε γράψει ο Σπύρος Περιστέρης. Ήταν ένα λεμπέκικο, σεμνό και ταπεινό που το είχε τραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου.
Μετά από μισό αιώνα, ο Μίνος Μάτσας Τζούνιορ έτυχε να τα ακούσει. Του άρεσε σαν ζεμπέκικο, το διασκέβασε όμως με έναν τρόπο που το έκανε αγνώριστο. Άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι, χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Το νησί» της Χίσλοπ και το τραγούδι δισκογραφήθηκε από τη Μαργαρίτα και από μένα. Έτσι, οι τρεις γενιές της οικογένειας Μάτσα, που σε λίγα χρόνια κλείνουμε έναν αιώνα μουσικής και δισκογραφίας, συμπίπτουν κατά ένα μεταφυσικό τρόπο σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον Μίνο Μάτσα Τζούνιορ μαζί με την Μπάμπαλη να έρθουν και να το τραγουδήσουν. Θα σβηστώ
να πω. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς τους φίλους καλλιτέχνες που με τιμήσατε απόψε, που μαζί πορευτήκαμε τόσα χρόνια και που όλοι μαζί βρεθήκαμε σήμερα εδώ και που εσείς λαμπρύνατε τη βραδιά αυτή. Ευχαριστώ πραγματικά, παιδιά, όλους εσάς τους φίλους μου που με την παρουσία σας ζεστάνατε αυτή τη βραδιά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη και τη Χαρούλα που μας διάβασαν τα κείμενα. Ευχαριστώ την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ τον εκδοτικό μου οίκο, τη Διόπτρα, που έκανε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το μικρό Θάνο Θεοφάνους, που στην αρχή μας ξεφίλησε τις φωτογραφίες τις οικογενειακές μου που είδαμε. Όλο το προσωπικό του Μεγάρου και τον ακούραστο πρόεδρό του, τον Γιάννη Μάνο. Τα παιδιά μου, τη Μαργαρίτα και το Μίνο. Την καλή μου σύντροφο τη Ρούλα. Που για 1,5 χρόνο με έβλεπε υπομονητικά να γράφω το βιβλίο αυτό. Κάπου μου έλεγε, ακόμα βρε παιδί μου, δεν τελείωσες. Ξέκλεβε. Ξέκλεβε για καμιά ώρα βέβαια, για καμιά μπυρίμπα, αλλά δεν έχει σημασία. Ευχαριστώ τους δημιουργούς, τη Φρόσο Κακλέα, τον Μανώλη Παντελιδάκη, τον Κώστα Αβιέρη και τέλος τους στενούς συνεργάτες μου, τη Λία, την Κατερίνα και τη Λίτσα που τους έβγαλα την ψυχή. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ και θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή όλοι οι καλλιτέχνες που μετέχουν έχουν αρχίσει να δημιουργούν τη δεύτερη γενιά τους, εγώ βέβαια άρχισα και δημιουργώ την τρίτη μου γενιά. Αυτοί, αν κάνουμε μια αναμνηστική φωτογραφία, μπορεί να τους χρειαστεί για τα βιβλία που θα γράψουν κι αυτοί. Ας έρθουν εδώ να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Και αυτοί που είναι μέσα, αν θέλουν, ας έρθουν. Αν δεν θέλουν, βεβαίως, δικαίωμά τους. Μητέρα.